Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση, όπου παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο σύντροφος και ναύαρχος Νομοστρατεία, επικεφαλής και υποψήφιος περιφερειάρχης στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, το γνωστό ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης, και ο σύντροφος ο Γιάννης ο Κορές, υποψήφιος για δήμαρχος στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Βρισκόμαστε πια ουσιαστικά παραμονές των εκλογών του Μάη, ευρωεκλογές, περιφερειακές, δημοτικές, ενώ επίκειται και οι βουλευτικές εκλογές που δεν ξέρουμε μέχρι στιγμής πότε θα γίνει, όπου του κρίνουν κατάλληλο και όπου του συμφέρει. Το κόμμα μας πολύ νωρίς επισήμανε ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν γενικευμένο πολιτικό χαρακτήρα και αντιπαραθέσεις σε όλες τις ύλες. Όχι μόνο γιατί γίνονται ταυτόχρονα όλες μαζί ή στο ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά γιατί αυτή είναι και η ουσία η πολιτική των εκλογών. Αν με συγχωρείτε λίγο γιατί είμαι πληρωμένη και σταματάει. Στο κέντρο της αντιπαράθεσης θα βληθούν τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα, όπως είναι η πορεία της καπιταλιστικής οικονομίας και ανάπτυξης στη χώρα μας, σε συνδυασμό και με τις αντιπαραθέσεις εντός της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τον ανταγωνισμό και άλλων υπεριαλιστικών κέντρων ανά τον κόσμο. Θα οξύνεται όσο περνάει ο καιρός η κούφια αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας στη διαπάλη τους για το ποιος θα αποσπάσει περισσότερα εύσημα από το κεφάλαιο και τις αγορές, από τους διάφορους παράγοντες των υπεριαλιστικών οργανισμών και θα επιλεγεί ως το καλύτερο πολιτικό προσωπικό. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ο ΣΥΡΙΖΑ απολαμβάνει τη στήριξη του κεφαλαίου και αυτών των οργανισμών. Πού θα βρουν αυτοί τα καλύτερα. Μέσα σε 4 χρόνια κατάφερε να υλοποιήσει όλα όσα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ο καθένας από μόνος του ή και από κοινού, δεν τόλμησαν ή δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν μέσα σε δεκαετίες. Το κεφάλαιο όμως, σύντροφοι και φίλοι, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα και με μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε, το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Όταν δηλαδή ο ένας χρεοκοπεί, ετοιμάζει τον επόμενο να πάρει τη θέση του και να κάνει τα ίδια και χειρότερα, όπως έχουν και εμπειρία σαν λαός, τα ίδια λοιπόν και χειρότερα για το λαό μας. Γι' αυτό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία σφάζονται στην ποδιά των μονοπωλιακών ομίλων. Ο ένας, ο ΣΥΡΙΖΑ, διαφημίζει στο κεφάλι την ικανότητά του για στη χειραγώγηση και στον εκλογισμό του λαού και ο άλλος στην προσήλωσή του στις μεταρρυθμίσεις. Φυσικά, συμφωνούν απόλυτα να αναλαμβάνει η χώρα τον επικίνδυνο ρόλο του σημεοφόρου των σχεδίων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και την περιβόητη γεωστρατηγική αναβάθμιση της τάξης της χώρας μας, όπως λένε. Εμπλέκουν τον ελληνικό λαό σε μεγάλους κινδύνους, σε ενδεχόμενη μεγάλη πολεμική αναμέτρηση για τα συμφέροντα ποιών, των εγχώριων και ξένων μονοπωλιακών ομίλων. Είναι το πολιτικό του προσωπικό της ελληνικής αστικής τάξης και φροντίζουν όχι μόνο να μην θυμούν ούτε στο ελάχιστο τα συμφέροντα του εγχώριου κεφαλαίου, αλλά να θωρακίσουν και να διασφαλίσουν τον ανταγωνισμό τους, τις καπιταλιστικές μας επιχειρήσεις, το καπιταλιστικό τους κέρδος, αυτό που καρπώνονται οι μεγαλομέτωχοι της βιομηχανίας, του εμπορίου, των τραπεζών, της ναυτιλίας, των κατασκευαστικών ομίλων, οι εφοπιστές, των μεγάλων τουριστικών ομίλων. Με τα προεκλογικά αφηγήματα αγωνίζονται να κρύψουν τη σαπίλα του αστικού πολιτικού συστήματος του κράτους τους, ότι κακό την μια εξυγίαση και θωράκι στον θεσμό μπορεί να βελτιώσει την κατάσταση. Αυταπάτες δεν πρέπει να υπάρχουν. Καμιά εξυγίαση και θωράκι στον θεσμό δεν μπορεί ποτέ να μεταφέρει το αστικό κράτος σε φιλολαϊκό. Αγωνίζονται να πείσουν τον λαό ότι άλλος δρόμος δεν υπάρχει και να τον ενσωματώσουν στις επιλογές του κεφαλαίου
να τον κάνουν εστερνιστεί ότι το συμφέρον του ελληνικού κεφαλαίου είναι και δικό του συμφέρον. Και όχι ότι αυτά είναι δύο διαμετρικά αντίθετα επίπεδα και ασυμβίβαστα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ανάγκη του συστήματος είναι γύρω από τα δύο μεγάλα αστικά κόμματα η ύπαρξη κι άλλων, λιγότερο μεγάλων, μικρότερων, δορυφόρων πολιτικού συστήματος και αυτών των κομμάτων των μεγάλων, καινούριων ή παλιών, μεταλλαγμένων ή μη, νεκροανεστημένων, θα αναζητούν κι άλλα από τα ζήτητα ή που παρέμειναν αναξιοποίητα μέχρι τώρα, καθώς κι άλλα εθνικιστικά και φασιστικά μορφώματα που μαζί με τους φασίστες της ναζιστικής Χρυσής Αυγής, εκτός των άλλων, θα παίξουν τον ρόλο του μπαμπούλα για την προβολή του αφηγήματος του ΣΥΡΙΖΑ περί αντιφασιστικού μετόπου δίθεν. Αυτά τα κόμματα από κόμματα δορυφόροι συμβάλλουν στον πιο αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης αστικής εξουσίας και του κράτους της, στη διασφάλιση της συνέχειάς του σε περίπτωση που αμφισβητείται από το λαό και στην αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος όποτε το έχει ανάγκη. Συμβάλλουν επίσης στη διοχέτευση της αγανάκτησης και της οργής των λαϊκών στρωμάτων σε ανώδυνες για το σύστημα κομματικές συλλογικές επιλογές για να σταματήσουν τη ριζοσπαστικοποίηση των εργαζόμενων και των λαϊκών στρωμάτων και τη συμπόρευσή τους με το ΚΚΕ. Θυμηθείτε πολλές φορές την δικαιολογία στις προηγούμενες εκλογές. Εγώ ψήφισα τον ΤΑΔΕ έτσι, για χαβαλέ ή για να τους σπάσω. Το τελευταίο, αυτό που αναφέραμε για τη συμπόρευση του κόσμου και των δυνάμεων του ΚΚΕ, το τελευταίο φοβούνται περισσότερο από όλα οι αστεί. Γιατί ξέρουν, με ισχυρό ΚΚΕ και την ενεργή συμπόρευση του λαού μαζί του, με ενισχυμένες τις δυνάμεις του παντού, η λαϊκή αντιπολίτευση, η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος θα προχωρήσει. Η κοινωνική συμμαχία θα δυναμώσει, θα δημιουργήσει ρήγματα στο αστικό σύστημα και θα ανοίξει ο δρόμος για την ανατροπή του. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα αναρωτηθεί κάποιος, μα η τοπική διοίκηση τι σχέση έχει με όλα αυτά. Γιατί το ΚΚΕ λέει ότι και οι τοπικές εκλογές είναι πολιτικές και πρέπει να επιλέξουμε με πολιτικά κριτήρια. Γιατί η τοπική διοίκηση είναι ένας θεσμός και μια δομή στην οργάνωση του αστικού κράτους που εξυπηρετεί ακριβώς τους ίδιους στόχους με την κεντρική πολιτική αλλά σε τοπικό επίπεδο. Το κόμμα μας από το 2006 με τον Καποδίστρια ανέδειξε πιο συστηματικά τον πολιτικό χαρακτήρα και ρόλο της τοπικής διοίκησης, ότι δεν είναι ανεξάρτητη από την κεντρική πολιτική και τις κεντρικές επιλογές και κατευθύνσεις. Και την άμεση επίσης συνδρομή των δημοτικών και περιφερειακών αρχών στο πέρασμα της κεντρικής και αντιλαϊκής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Σήμερα ο ρόλος τους, αυτός είναι πια πιο φανερός. Έχει αρχίσει να συμβάλλει όχι μόνο στην υλοποίηση της κεντρικής πολιτικής, αλλά και στο σχεδιασμό της ανάπτυξης για τις ανάγκες του κεφαλαίου, με διασυνδέσεις κατευθείαν και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να είναι καθαρό στο μυαλό όλων μας ότι όποιες αλλαγές νομοθετούνται κατά καιρούς, σαν αυτή του Καλλικράτη στη συνέχεια του Καποδίστρια και του Κλεισθένη τώρα και αυτές που ετοιμάζουν, όποιες λοιπόν αλλαγές νομοθετούνται κατά καιρούς για την τοπική διοίκηση, αυτούς τους στόχους εξυπηρετούν. Έχουμε πλούσια εμπειρία πώς χρησιμοποιήθηκε σαν δούριος ύπος για την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, τη μετατροπή της σε φορολογικό μηχανισμό, την ανάληψη καθηκόντων που θα έπρεπε να είναι στην ευθύνη του κράτους, καθώς και για το ρόλο της στον εφησυχασμό, τη χειραγώγηση και ενσωμάτωση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Έχουμε εμπειρία επίσης από την προσπάθεια που καταβάλει για την ενεργή συμμετοχή των εργατικών λαϊκών στρωμάτων στην αστική πολιτική,
καλλιεργούντας αυτές τις αντιλήψεις στα λαϊκά στρώματα για τη δίθεν συμμετοχή στις αποφάσεις, με τα ιδεολογήματα της συνευθύνης, πως κάτι πρέπει να προσφέρουμε μαζί και εμείς, όλοι μαζί μπορούμε, τα γνωστά που ακούμε και τα παπαγαλάκια. Σήμερα χρειάζεται να δυναμώσει και να ισχυροποιηθεί το κουκουέ και στις δημοτικές και στις περιφερειακές εκλογές, ακριβώς και για αυτούς τους λόγους. Τα δύσκολα δεν πέρασαν, όπως λένε. Είναι μπροστά μας. Στο σύνθημά μας είναι ότι το κουκουέ πρέπει να ενισχυθεί παντού. Γιατί? Γιατί, σύντροφοι και φίλοι, συντρόφισσες και φίλες, το κόμμα μας μπορεί να είναι δύναμη αντίστασης, διεκδίκησης, συσπήρωσης για να ξεκινήσει μια αντίστροφη πορεία προς το συμφέρον του λαού. Μπορούμε με ενισχυμένο κουκουέ να πάμε μπροστά, να κάνουμε πολλά, να κάνουμε ένα πιο ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα, μια πιο δυνατή αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή και κοινωνική συμμαχία. Να μεγαλώσουμε τα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία συμφωνεί και επαυξάνει τη Νέα Δημοκρατία. Να πληθύνουμε τις αιστείες αντίστασης και διεκδίκησης των σύγχρονων δικαιωμάτων της νεολαίας και των εργαζομένων. Να νιώσουν πραγματικά αδύναμοι κυβερνήσεις και κόμματα που, κάνοντας πράξη τις απαιτήσεις του ΣΕΦ, των εφοπλιστών και των τραπεζιτών, τσακίζουν τα όνειρα και τη ζωή μας. Να δυναμώσουμε την πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά σχέδια ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δυναμώσει η εναντίωση στους υπεριαλιστικούς πολέμους και τις αιτίες τους. Να βάλουμε μπροστά σε πρώτο πλάνο τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Όλα αυτά μετρούνται με ένα βασικό δείχτη. Το πόσο δυνατό θα είναι το κουκουέ. Ακριβώς γιατί είναι η αποφασισμένη δύναμη να μην εγκαταλείψει ποτέ τη θέση της στην εμπροστοφυλακή των εργατικών και νεανικών αγώνων. Γιατί το κουκουέ δεν έχει δεσμεύσεις όπως όλοι οι άλλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη ΣΥΠΑ, στο ΣΕΒ, στο ΝΑΤΟ και στα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Ούτε κάνει συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Γιατί το κουκουέ και το εργατικό κίνημα είναι οι μόνοι που μπορούν να στείλουν όλους τους πλεατσικολόγους, δολοφόνους, ναζιστές της Χρυσής Αυγής εκεί που ανήκουν, στο σκουρπίδο τελεκέ της ιστορίας. Δίπλα στα είδωλά τους, τον Χίτλερ, τον Μουσουλίνη, τον Μεταξά και τον Παπαδόπουλο. Γιατί το κουκουέ είναι το μόνο που αποκαλύπτει το πραγματικό και μεγάλο ένοχο για τα προβλήματα και το αδιέξοδα του λαού, που είναι το καπιταλιστικό σύστημα, αυτό που προσκυνούν και υπηρετούν όλα τα ραπόματα. Γιατί αποκαλύπτει στο λαό το ότι το τίποτα δεν γίνεται, τίποτα δεν αλλάζει, είναι το μεγαλύτερο ψέμα που συμφέρει βέβαια τους εκμεταλλευτές και την εξουσία τους. Όλα αλλάζουν. Όλα μπορούν να αλλάξουν. Όλα γίνονται, αρκεί να το αποφασίσει αυτός που πρέπει να το αλλάξει, ο λαός. Και αυτό απαιτεί πολλή δουλειά. Δυνατό κουκουέ και ενισχυμένο παντού. Γιατί το κουκουέ έχει πρόγραμμα, οργάνωση, σχέδιο που οδηγεί σε ένα ανώτερο τύπο οργάνωση της οικονομίας και της κοινωνίας. Με ατμομηχανή την εξασφάλιση της λαϊκής ευημερίας και όχι τα κέρδη και τα προνόμια μια κούφτα εκμεταλλευτών. Γιατί το νέο και το σύγχρονο, η ζωή με σύγχρονα δικαιώματα και πραγματική ελευθερία, σημαίνει πρώτα απ' όλα να ανατραπεί το σημερινό διεφθαρμένο καπιταλιστικό σύστημα. Και σε αυτό παλεύει αταλάνθεστα και μόνο το κουκουέ. Σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να συμβουλευτείτε μαζί μας και στις εκλογές της τοπικής διοίκησης. Είτε μέσα από τα ψηφοδέλτιά μας, είτε με τη στήριξή σας, είτε με την ενεργή βοήθεια της συνδρομής σας, στην προσπάθεια να ανοιχτούμε σε πολύ περισσότερο κόσμο. Να πλησιάσουμε και να τον βοηθήσουμε να δει πώς και γιατί λειτουργεί το σύστημα αυτό ενάντια του. Εύχομαι και πιστεύω ότι θα ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μου.